Σου αρέσει να την ψάχνεις με τη μόδα και τις νέες τάσεις στα γυαλιά ηλίου? Στο Hot Style, στην Κολοκοτρώνη 34, μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνος, θα βρεις το νέο σου στέκι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένσταση ή να ξαναπάμε σε δημοτικό συμβούλιο. Τέλος πάντων, εμείς δεν θα αφήσουμε την κατάσταση έτσι. Σε καμία περίπτωση θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Στον αέρα βρίσκονται και πάλι οι επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής της Πάτρας που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε πεζόδρομους πλάτους κάτω των 3,5 μέτρων, καθώς η αποκεντρωμένη διοίκηση ακύρωσε κατά το συγκεκριμένο μέρος την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας που αφορούσε στην έγκριση του νέου κανονισμού χρήσεως πεζοδρόμων και πλατιών στο ιστορικό κέντρο. Η ακυρωτική απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου εκδόθηκε μετά από προσφυγή πολίτη και αφορά κυρίως όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον πεζόδρομο της Υφαίστου, όπου και παρατηρείται η συγκεκριμένη πολεοδομική ιδιομορφία. Ο Δήμος Πατρέων χαρακτηρίζει άδικη την ακυρωτική απόφαση, ενώ θα προσπαθήσει, όπως υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του Δήμου, Ανδρέας Αντωνόπουλος, να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα για το Δήμο είναι μια κατηγορία η οποία πρέπει να προσπαθούμε τουλάχιστον να ικανοποιήσουμε τα βασικά της αιτήματα και ένα αίτημα που έχουν, και έτσι είναι σωστό, γιατί έχουν αναπτυχθεί τα καθεστήματα, δεν είναι τώρα εμείς δώσαμε άδεια, υπήρχαν οι άδειες και το πέρυσι στην άνοιξη σταματήσαν, πήγε η αστυνομία και έμαθα τα πεζοκαθίσματα γιατί κάποιος είχε κάνει μήνυση, κάποιος δημότης. Τώρα που μπήκε μια σειρά, δυστυχώς έχουμε αυτή την απόφαση. Είναι μια διαδικασία η οποία η εξέλιξη δεν είναι καλή για τους καταστηματάρχες, δεν είναι καθόλου καλή. Δεν είναι στην πόλη μας το φαινόμενο να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα σε στενούς πεζόδρομους, γιατί εδώ που τα λέμε δεκαετίες στην Πλάκα και σε άλλες περιοχές, στην Μύκονο κλπ, συμβιώνουν και μόνιμοι κάτοικοι και καταστηματάρχες. Υπάρχει μια συνεργασία τέλος πάντων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η απόφαση δεν αφορά το σύνολο του νέου κανονισμού χρήσεων πεζοδρόμων, αλλά μόνο το μέρος αυτού που δίνει τη δυνατότητα να παραχωρείται σε λειτουργώντα καταστήματα η ευχέρεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε χώρο καταλαμβάνοντα τμήμα ή όλο πλάτος 3,5 μέτρων της ελεύθερης ζώνης όδευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και στον βαθμό που τελείται η εν λόγω κατάληψη. Αλλά απαγόρευση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων είναι καταστροφή για τους επαγγελματίες. Και αυτό θα προσπαθήσουμε με όλα τα μέσα εμείς να το αποτρέψουμε. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και συλλόγους οι οποίοι πρέπει να κινητοποιηθούν. Δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος. Υπάρχει αποκεντρωμένη.